σας αγαπητοί μου φίλες και φίλοι. Ξεκινάει μια εκπομπή παράξενο με τον Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή αναφερόμενη στο συμβάν που της αιχμαλωσίας, της απαράδεκτης αιχμαλωσίας από την πλευρά των Τούρκων στους δύο στρατιώτες δικούς μας. Αυτά τα φαινόμενα, εάν τα αφήσουμε ως ελληνική κυβέρνηση, θα συνεχιστούν και θα διωγγωθούν με μεγαλύτερες τέτοιου ενέργειες απαγωγής. Ναι, γιατί πρόκειται για απαγωγή. Φυσικά, τους δίνουμε και ένα βήμα τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο και να αρχίσουν να ζητάνε στο τέλος και τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, ότι είναι δικά τους και ότι δεν συμφωνούν με αυτά που υπεγράφησαν στη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι απαράδεκτα αυτά να συμβαίνουν σήμερα. Εκτός αυτού βλέπουμε τώρα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί και πώς αντιμετωπίζεται όλη αυτή η κατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα από τους γνωστούς μας Ευρωπαίους φίλους μας, σε εισαγωγικά φίλους μας. Για να δούμε, θα δείξει η ιστορία. Ελπίζουμε και όλοι φυσικά ευχόμαστε να γυρίσουν τα δύο παιδιά, οι δύο θαραλέοι, μπορώ να πω, στρατιώτες που δεν έχουν υποκύψει στο φόβο μέχρι στιγμής και δεν θα υποκύψουν, πιστεύω, και είναι οι ήρωες, οι σημερινοί ήρωες αυτή τη στιγμή, ότι θα γυρίσουν πίσω σώοι και θα λήξει αυτό το συμβάν με ήπιο και καλό τρόπο και από τις δύο πλευρές. Το ευχόμαστε όλοι οι Έλληνες. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας θα αναφερθώ για τους γνωστούς αεροψεκασμούς. Αν και πολλοί γελούσανε με αυτά παλαιότερα, τώρα τα βλέπουμε καθημερινά σηκώνοντας το κεφάλι μας στον ουρανό. Φυσικά δεν ξεκίνησαν ακόμη, διότι λόγω ευτυχώς των βροχών που έχουμε δεν έχουν ξεκινήσει αεροψεκασμοί. Αλλά Μάρτης είναι και όπου να είναι θα βγει ο ήλιος. Τότε θα τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι τα γνωστά chemtrails, οι αεροψεκασμοί. Έχουν ασχοληθεί επισταμμένως στο παρελθόν με το θέμα των chemtrails, δημοσιεύοντας στοιχεία σχετικά με το παρασκήνιο πίσω από την εφαρμογή τους και τις σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Ωστόσο, παρά τις σχετικές δημοσιεύσεις που μεσολάβησαν από τότε και σε έντυπα του χώρου, αλλά και σε έντυπα οι οποίες γνωστοποίησαν το θέμα σε μεγαλύτερη μερίδα του κοινού, μια πληροφορία που προήρθε από αιματολογικό εργαστήριο στάθηκε η αφορμή των αεροψεκασμών να επανεξετάσει το θέμα, καθώς φαίνεται να ανοίγεται και μια νέα διάσταση στην υπόθεση των chemtrails που κρούει με αποδείξεις πλέον τον κόδωνα του κινδύνου για την Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με αποτελέσματα εξετάσεων ρουτίνας, το αίμα των Ελλήνων παρουσιάζει αυξημένες ποσότητες βαρέων μετάλλων και αλουμινίου, χημικά στοιχεία τα οποία περιέρχονται και στη σύνθεση των περιβόητων αεροψεκασμών. Συμπτώματα όπως η κεφαλαλλαγία, η ισχυακή κοιμιακή πόνη, οι ρινοραγίες, η λιθαργική τάση και η μελαγχολία ήταν τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα για τους κατοίκους περιοχών στις οποίες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των αεροψεκασμών. Τις ανησυχίες αυτές ήρθαν να
επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα πρόσφατων αιματολογικών εξετάσεων ρουτίνας, οι οποίες έδειξαν καθαρά αύξηση των επιπέδων του αλουμινίου στο αίμα των Ελλήνων, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό σχετικά με τους συχνούς αεροψεκασμούς, η σύνθεση των οποίων περιέχει αλουμίνιο. Έχει παρατηρηθεί ότι το αλουμίνιο ανήκει στην κατηγορία εκείνη των ιχνοστοιχείων τα οποία όταν υπερβαίνουν το φυσιολογικό τους επίπεδο στο αίμα γίνονται τοξικά, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στο σώμα ανθρώπων και ζώων. Γενικότερα το αλουμίνιο εμποδίζει την εκφόρτιση των ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ των νευρικών κυττάρων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η γενικότερη δραστηριότητα των νευρικών συστημάτων, ενώ λειτουργεί και ως ανασταλτικός παράγοντας στη λειτουργία δύο σημαντικών ενζήμων στον εγκέφαλο, τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε είδος ζωής για την απελευθέρωση της ενέργειας που σηματοδοτεί χημικές αντιδράσεις στον οργανισμό, κρίσιμης σημασίας για την ίδια τη φύση της ζωής. Επιπλέον το αλουμίνιο μπορεί να εμποδίσει τα νευρικά κύτταρα να προσλάβουν απαραίτητες για αυτά χημικές ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η νοραδρεναλίνη και η υδροξιτριπαμίνη, ενώ η τοξίνωση με αλουμίνιο είναι δυνατό να οδηγήσει σε άνοια και απώλεια μνήμης, διανοητική σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Περιορίζει επίσης την εντερική δραστηριότητα. Ωστόσο, η τοξικότητα από αλουμίνιο συσχετίζεται και με άλλες πρώιμες καταστάσεις όπως ο μετεωρισμός, το φούσκωμα, η κολική ξηροδερμία, η πόνη στα οστά, η πρόωρη οστεοπόρωση, η έντονη πονοκέφαλη που ανακοφίζονται μόνο με το φαγητό, η καούρα, η αποστροφή για το κρέας και άλλα πολλά. Τέλος, η μάστιγα, η ασθένεια του Alzheimer, η πλευρική σκλήρυνση, η ανεμία, η νεφρική και η υπατική ανεπάρκεια, η πορφυρία, ένα σωρό αρρώστιες, η εμμόλυση, η ασθένεια Parkinson, τα έλκη, σχετίζονται άμεσα με τα υψηλά επίπεδα αλουμινίου στο αίμα. Έτσι, η κατακόρυφη αύξηση των ασθενειών αυτών τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσμο δείχνει να σχετίζεται με την όλο και μεγαλύτερη πρόσληψη αλουμινίου από τον άνθρωπο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, ήδη από το 2000 το Alzheimer έγινε ο 8ος λόγος θανάτου, πλήττοντας 18 ανθρώπους ανά 100.000, όταν το 1979 έπληττε μόλις 2 ανθρώπους στους 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη χρήση αλουμινένιων συσκευών μαγειρικής δεν ενοχοποιείται άμεσα σε εργαστηριακό επίπεδο για την αλουμινιακή τοξίνωση, κάτι τέτοιο είναι πιθανό όταν γίνεται χρήση όξινων τροφών όπως η ντομάτα. Φαινομενικά αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους, μέχρι που ένας Καναδός, έτσι ξεκινάει η ιστορία, ένας Καναδός ακτιβιστής του διαδικτύου, ο Μπράιαν Χόλμις, αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα ειδικότερα. Όταν πρόσεξε ότι μη εμπορικά αεροπλάνα άφηναν μεγάλες ποσότητες αερίων ως εξάτμιση πάνω από τα χωράφια του. Καθώς λοιπόν οι ψεκασμοί αυτοί του κίνησαν υποψίες, αποφάσισε να στείλει δείγμα από το χώμα του χωραφιού του για ανάλυση σε ένα ειδικό χημικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Το χωράφι έδειχνε ότι είναι ποτισμένο με αλουμίνιο και βάριο σε ποσότητες πενταπλάσιες του κανονικού. Μάλιστα, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί μάρτυρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, τα αεροπλάνα που αφήνουν αυτές τις γραμμές δεν είναι εμπορικά, αλλά στρατιωτικά και μάλιστα ειδικού τύπου. Η δε χημική σύνθεση των αεροψεκασμών αυτών φαίνεται ότι αποτελείται από άλατα βαρίου, οξίδιο του αλουμινίου και ειδικές χημικές πολυμερείς ίνες. Τα άλατα βαρίου και οι πολυμερείς ίνες ενοχοποιούνται άμεσα για ρινοραγίες,
άσθμα, αλλεργίες, πνευμονικές και αναπνευστικές διαταραχές, αθρίτιδες, βραχυπρόθεσμα μάλιστα γίνονται τοξικά με την γαστρεντερική και μυϊκή λειτουργία. Οι μακροχρόνιες συνέπειες από τη χρήση των αλάτων του βαρίου είναι ακόμα άγνωστες όμως. Ωστόσο, μια νέα άποψη που εμφανίστηκε τελευταία σχετικά με τους αεροψεκασμούς, με τα chemtrails δηλαδή, ξεφεύγει από τις μέχρι σήμερα διατυπωμένες θεωρίες. Τα άλατα βαρίου, το οξύδιο του αλουμινίου και οι πολυμερείς ενώσεις στην ατμόσφαιρα φαίνεται ότι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ειδικά αυτών της κινητής τηλεφωνίας. Οπότε βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι αεροψεκασμοί, μάλιστα το δικαιολογούν με αυτόν τον τρόπο, γίνεται για την καλύτερη κινητή τηλεφωνία, δηλαδή να υπάρχει παντού σήμα, ώστε να όλοι οι καταναλωτές που έχουν κινητή τηλεφωνία να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι όμως, εκτός από τις πολυσυζητημένες εφαρμογές, αναδεικνύεται μία ακόμα παράμετρος που αφορά στην παρακολούθηση των πολιτών. Η ενίσχυση των σημάτων της κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον εντοπισμό μέσω δορυφόρων κάθε τύπου μικροτσίπ που εκπέμπει ειδικά κύματα. Προφανώς και κάθε τσίπ που ενδεχομένως θα είναι μελλοντικά εφυτευμένο στο ανθρώπινο σώμα. Και μην μου πείτε ότι δεν θα γίνει. Ξεκινάμε πρώτα με τις ταυτότητες με το μικροτσίπ και το επόμενο βήμα είναι η εμφύτευση στο ανθρώπινο σώμα. Συγκεκριμένα, το ελληνικό αιματολογικό εργαστήριο που αναφέρθηκε στην αρχή επικοινώνησε με αντίστοιχο αμερικανικό και ανέφερε το πρόβλημα των υψηλών τιμών αλουμινίου στο αίμα πολλών Ελλήνων. Με έκπληξη τότε, οι Έλληνες επιστήμονες άκουσαν από τους Αμερικανούς συναδέλφους τους ότι θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν πως οι αυξημένες αυτές τιμές οφείλονται στους αεροψεκασμούς οι οποίοι γίνονται με στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση του σήματος της κινητής τηλεφωνίας. Γεγονός που στην Αμερική θεωρείται πλέον αποδεκτό και αυτονόητο. Ακούστε, αυτονόητο ότι πρέπει να μας ψεκάζουν για να έχουμε καλό σήμα. Αν ισχύουν τα παραπάνω, αυτά δηλαδή που είπα, θα πρέπει κανείς να αρκεστεί στην αιτιολογία της ισχυροποίησης του σήματος κινητής τηλεφωνίας, αλλά να αναλογιστεί και στις προεκτάσεις που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια τέτοια μεθόδευση. Γιατί είναι γεγονός ότι σήμερα κάθε άνθρωπος φέρει μαζί του ένα κινητό τηλέφωνο. Άρα ένα ισχυρό σήμα καθιστά δυνατόν τουλάχιστον να είναι γνωστές ανά πάσα στιγμή η θέση του, καθώς και παντός είδους συνομιλίες του. Λοιπόν, κανείς ανακαλύπτει ότι το θέμα είναι πολύπλευρο, καθώς δείχνει να εξυπηρετεί πολλούς και διαφορετικούς, αλλά κρίσιμους για τις νέα τάξη πραγμάτων τομείς, όπως ο έλεγχος του καιρού, το σύστημα HARP, το οποίο πάλι θέλουμε διευκόλυνση του σήματος, ο έλεγχος της συνείδησης, ο βιολογικός πόλεμος, αλλά και η παρακολούθηση των πολιτών. Αυτό είναι το βασικότερο, η παρακολούθηση των πολιτών. Αλήθεια ή υπερβολή? Το γεγονός είναι ότι πολλοί μάρτυρες μπορούν να επιβεβαιώσουν την πραγματοποίηση των ψεκασμών και πολλές ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώσουν τις σοβαρές επιπτώσεις τους στην υγεία των ανθρώπων αυτών των αεροψεκασμών. Κοιτάξτε τώρα, μόλις βγάλει ήλιο και σταματήσουν οι βροχοπτώσεις, κοιτάξτε λίγο πάνω στον ουρανό το τι θα γίνεται. Θα γίνεται ένα δίχτυ από αεροψεκασμούς. Σχηματίζουν ένα δίχτυ και όλα αυτά τα αεροσκάφη είναι στρατιωτικά και δεν έχουν κανένα πάνω τους διακριτικό. Είναι κάποια λευκά αεροσκάφη, πρέπει να είναι νατοϊκά αεροσκάφη. Αλλά προσέξτε το αυτό. Σηκώστε λίγο το κεφάλι στον ουρανό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα δείτε. Τώρα, και μία νέα είδηση η οποία δείχνει δηλαδή πως θέλουν τόσο πολύ δηλαδή με την κινητή τηλεφωνία να μας ελέγχουν, ας πούμε, είναι ότι μία είδηση που έσκασε προχθές, ότι το 2019 λέει η Σελήνη θα αποκτήσει το πρώτο της 4G δίκτυο. Η Σελήνη θα έχει λέει 4G κάλυψη το επόμενο έτος, 50 χρόνια μετά την πρώτη αποστολή των αστροναυτών της NASA που περπάτησε στην επιφάνειά της.
Η Vodafone μάλιστα σχεδιάζει να δημιουργήσει το πρώτο δίκτυο 4G στη Σελήνη για να υποστηρίξει την αποστολή. Το 2019 επιλέγοντας την Nokia ως τεχνολογικό συνεργάτη της. Ποια αποστολή ήταν? Η εταιρεία με έδρα το Βερολίνο, η PTS Scientist, συνεργάζεται με τη Vodafone Γερμανίας και την Audi για να πετύχει την πρώτη ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη προσγείωση στη Σελήνη. Η αποστολή στη Σελήνη προγραμματίζεται για το 2019 με εκτόξευση πυράβλων SpaceX Falcon 9 από το ακροτήριο Canaveral. Η τεχνογνωσία της Vodafone θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του πρώτου δικτύου, λέει, 4G στη Σελήνη, που θα συνδέει τα δύο διαστημικά οχήματα Audi Lunar 4 με το σταθμό βάσης στην αυτόνομη μονάδα προσελήνωσης και πλοήγησης. Η Nokia, μέσω των Nokia Bell Labs, θα δημιουργήσει μια υπερσυνεπτυγμένη, ειδικά προσαρμοσμένη για το διάστημα δικτυακή υποδομή, η οποία θα είναι ελαφρύτερη που έχει ποτέ αναπτυχθεί, ζυγίζοντας λιγότερο από ένα κιλό. Το δίκτυο, λέει, 4G θα δώσει τη δυνατότητα στα δύο διαστημικά οχήματα Audi Inc. R4 να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μεταφέρουν επιστημονικά δεδομένα και βίντεο υψηλής ευκρίνειας, ενώ θα προσεγγίσουν προσεκτικά το σεληνιακό όχημα Apollo 17 της NASA, που χρησιμοποιήθηκε από τους τελευταίους αστροναύτες που περπάτησαν στην επιφάνεια της Σελήνης. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή τώρα ξαφνικά, το 2019, σαν πυροτέχνημα, ας πούμε, θα στήσουν ένα 4G δίκτυο στη Σελήνη για να βοηθήσει, λένε, αυτό στην προσγείωση κάποιου διαστημοπλοίου που θα στείλουν και πιο παναγελάσουν. Τι είναι αυτές οι... Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν τώρα, δεν είναι φυσιολογικά. Κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό το στήσιμο που θα κάνουν τις 4G είναι για να ελέγχουν εμάς εδώ κάτω στη γη. Δεν είναι για να βοηθήσουν τάχα την καλύτερη εικόνα και τι είναι αυτά τώρα, ποιο πάνε να κοροϊδέψουν. Τέλος πάντων, εγώ πάντως θεωρώ ότι πρέπει να τα ακούσετε, να τα γνωρίζετε. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στα προϊόντα της λεγόμενης Monsanto. Η Monsanto, όπως γνωρίζετε, είναι μια πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Ισραήλ και χρησιμοποιεί εδώ και στο πάρα πολύ καιρό, χρησιμοποιεί τη ζαχαρίνη στην μαζική παραγωγή, λογαριασμό της Coca-Cola's κτλ. Δηλαδή βγάζει λιπάσματα, σχετίζεται με τη διατροφή του πλανήτη, με λίγα λόγια. Ας μιλήσουμε για τη ζαχαρίνη. Αρχικά η ουσία είχε επενεθεί χάρη στην ιδιότητά της να προσφέρει γλυκιά γεύση χωρίς θερμίδες. Ωστόσο, τη δεκαετία του 70, μια επιστημονική έρευνα αποκάλυψε ότι η ζαχαρίνη προκάλεσε καρκίνο σε ποντίκια τα οποία τα είχαν χρησιμοποιήσει σαν πειραματόζωα. Για λίγο καιρό η ουσία μπήκε στη λίστα των καρκινογόνων ουσιών. Μετά από έντονες πιέσεις η έρευνα χαρακτηρίστηκε εσφαλμένη και αποσύρθηκε, με αποτέλεσμα η ζαχαρίνη να βγει από τη μαύρη λίστα, να μπει ξανά στην παραγωγή. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε ποτά, γλυκά, μπισκότα και οδοντόκρεμες. Ζαχαρίνη, άλλο, το PCBs, τα πολυχλωριωμένα διφενήλια και τριφενήλια, είναι ελαιόδεις συνθετικές χημικές ουσίες που είχαν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο παρελθόν λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών τους ιδιωτήτων ως διηλεκτρικά υγρά σε μετασχηματιστές και πυκνωτές σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας, ως πρόσθετα υδραυλικών ελαίων, ως επιβραδυτικά φλόγας και σε άλλες εφαρμογές, τα οποία είναι τοξικές ενώσεις
οι οποίες είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο όσο για το υπέδαφος, τη χλωρίδα και την πανίδα. Παρασκευάζονταν από το 1929 έως το 1979, ώσπου και απαγορεύτηκαν. Τα PCB έχουν συνδεθεί με την πρόκληση καρκίνου, καθώς και με μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπινου, ανοσυπητικού, αναπαραγωγικού, νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος. Ενώ έχουν απαγορευτεί από το 1979, μία μελέτη του 2011 αποκάλυψε ότι ακόμα εμφανίζονται στο αίμα εγκύων. Τα PCB χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ειδών ευρείας κατανάλωσης, όπως στα καλώδια, τα πλαστικά, στις κόλλες, στα χρώματα. Καταλάβατε. Το πολυστηρένιο, το πολυφενιλεθένιο δηλαδή, είναι ένας αρωματικός υδρογονάνθρακας. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή υλικών με μονοτική χρήση, αλλά και για ελαφρά περίπλοκα σχήματα που χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας και φόρμες διαχύτευση μετάλλων. Η παραγωγή πολυστερίνης ξεκίνησε από την Μοσάντο το 1941. Γιατί είναι κακό, θα μου πείτε? Γιατί πρόκειται για μία βιοδιασπόμενο υλικό που επιβαρύνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. Η χρόνια έκθεση στο υλικό έχει συνδεθεί με συμπτώματα όπως κατάθλιψη, πονοκέφαλη, αδυναμία και κούραση. Χρησιμοποιείται σχεδόν παντού, αλλά συχνότερα στις συσκευασίες τροφίμων. Είναι το γνωστό φελιζόλ. Καταλάβατε? Το πολυστηρένιο έχει σταθεροποιήσει τη θέση του στην παγκόσμια αγορά, καθώς θεωρείται πιο ανθεκτικό σε σχέση με τις χάρτινες ή πλαστικές συσκευασίες, τις οποίες όμως μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Κοιτάξτε τώρα, τα ποτηράκια φελιζόλ το καλοκαίρι, καφεδάκι φελιζόλ. Καταλάβατε τι πίνουμε? Και όλα αυτά με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων. Πώς, αφού η Μοσά το βγάζει, μπορούμε να πούμε εμείς κάτι? Ενδιαφέρον ρόλο έπαιξε η Μοσάντο και στο θέμα των πυρηνικών όπλων. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα τμήμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Manhattan Project από το 1943 έως το 1945. Το Manhattan Project ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή των πρώτων ατομικών βομβών για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα ας θυμηθούν λίγο οι παλιοί. Το DDT, το γνωστό DDT, ήταν ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φυτοφάρμακο με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών για τη μη εξάπλωση ελονοσίας. Η Μοσάντο υπήρξε ένας από τους πρώτους κατασκευαστές του εντομοκτόνου αυτού. Παλαιότερα είχαν ψεκάσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, όλα τα έλη με το DDT. Θα μου πείτε, ήταν για τη δουλειά του ήταν πολύ καλό, αλλά μαζί με τα κουνούπια και τα έντομα όμως σκοτώνει και τους ανθρώπους. Για ακούστε. Απαγορεύτηκε το 1972 γιατί συνδέθηκε με την καταστροφή του ύπατος, τη μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα και με προσωρινές βλάβες στο νευρικό σύστημα. Δυστυχώς, η διάσπαση του DDT μπορεί να ξεπεράσει και τα 15 χρόνια και γι' αυτό ακόμα εμφανίζονται ίχνη σε εδάφη. Ο άνθρωπος μπορεί να εκτεθεί στον DDT μέσα από την κατανάλωση μολυσμένων ψαριών, καλλιεργιών, είτε και μέσω του αέρα. Η διοξίνη. Οι διοξίνες θεωρούνται από τα πιο τοξικά χημικά. Η Μοσάντο από το 1945 άρχισε να προωθεί τη χρήση των χημικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία. Το μεγαλύτερο κακό που προκαλούν οι διοξίνες είναι κυρίως η ικανότητά τους να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Σχετική έρευνα έδειξε ότι οι διοξίνες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στον άνθρωπο. Ακριβώς αυτή η συσσόρευση φέρνει τις διοξίνες στο πιάτο μας. Εντοπίζονται κυρίως στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το Agent Orange, ένα ζυζανιοκτόνιο που χρησιμοποιήθηκε για χημικό πόλεμο στο Βιετνάμ.
η Μοσάντο έτυχε να είναι ένας από τους δύο μεγάλους κατασκευαστές του φωνικού αυτού όπλου. Το Agent Orange θεωρήθηκε υπεύθυνο για πάνω από 400.000 θανάτους και 500.000 γενετικές ανομαλίες, ενώ 1 εκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν από αυτό. Οι επιπτώσεις του Agent Orange στο Βιετνάμ εξακολουθούν να είναι αισθητές. Η πρώτη επίσημη προσπάθεια καθαρισμού άρχισε μόλις το 2012. Ορισμένες χημικές ουσίες του Agent Orange μπορεί ακόμα να βρεθούν σε ορισμένα ζυζανιοκτόνια που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Λιπάσματα με βάση το πετρέλαιο. Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα λιπάσματα με βάση το πετρέλαιο χρησιμοποιούνται σε εδάφη για να βοηθήσουν στη γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. Η Μοσάντο μπήκε στην παραγωγή τους το 1955 με την αγορά ενός μεγάλου δηληστηρίου. Τα συγκεκριμένα λιπάσματα έχει αποδειχτεί ότι καταστρέφουν τους ευεργετικούς μικροοργανισμούς του εδάφους. Αυτή η καταστροφή αποστηρώνει τελικά το έδαφος και το κάνει πλήρως εξαρτώμενο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα λιπάσματα, για να αναπτυχθεί. Δηλαδή, ξερό τοπίο, αν δεν βάλεις λίπασμα, δεν φυτρώνει τίποτε απολύτως. Ένας πολύ ωραίος τρόπος που η Μοσάντο πάρε, σου λέει, από εμάς το λίπασμα για να φυτρώσει αυτό που θέλεις, στο Γιώργο λέει. Δηλαδή, εμείς έχουμε και το μαχαίρι και το πιρούνι και το πιάτο. Δυστυχώς, χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, καθώς οι αγρότες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της ποσότητας που παράγουν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Το Roundup, που είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζυζανοκτόνιο σε όλο τον κόσμο. Το 1970 η Μοσάντο έφτιαξε το τμήμα γεωργικών χημικών με το Roundup να είναι βραβευμένο και νούμερο ένα ζυζανοκτόνιο της. Η ουσία Glyphosate, που εμπεριέχει το ζυζανοκτόνιο, έχει συνδεθεί με τον καρκίνο σε αρκετές μελέτες. Οι έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να προκαλέσει χημική ενδοκρινική διαταραχή και να παρέμβει στο ορμονικό σύστημα των θηλαστικών. Προκαλεί διαταραχές της ανάπτυξης, γενετικές ανομαλίες και καρκινικούς όγκους. Το Roundup έχει εγκριθεί και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα ως ζυζανιοκτόνιο. Για σπαρτάμι, όπως η ζαχαρίνη που είπαμε. Έτσι και σπαρτάμι είναι τεχνητή γλυκαντική ουσία που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ζάχαρης σε τρόφιμα και ποτά. Η Μοσάντο απέκτησε το 1985 την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ασπαρτάμις. Πολλές έρευνες έχουν δείξει τις αρνητικές επιπτώσεις της ασπαρτάμις στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ασπαρτάμι χρησιμοποιείται ευρέως σε αναψυκτικά διέτης, γιαούρτια, τσίχλες, σάλτσες, δημητριακά και πολλά άλλα προϊόντα. Η αυξητική ορμόνη βοηδών αναπτύχθηκε και αυτή από τη Μοσάντο και είναι μια γενετικά τροποποιημένη ορμόνη που χορηγείται με ένεση σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής για να παράγουν περισσότερο γάλα. Με την τεχνητή αύξηση παραγωγής γάλακτος αυξάνει επίσης τα επίπεδα πίων, τα κατάλοιπα αντιβιωτικών και την ορμόνη, την αυξητική αυτή, την IGF-1, έτσι την ονομάζει η Μοσάντο, που επιταχύνει τον καρκίνο. Όταν καταναλώνεται από τους ανθρώπους, συνεχίζει να ενεργεί ως επιταχυντής του καρκίνου και έχει συνδεθεί με τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου εντέρους και του προστάτη. Χρησιμοποιείται ακόμα συνήθως και με μια ένεση που γίνεται σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής κάθε δεύτερη εβδομάδα. Ένα άλλο μεταλλαγμένο, τροποποιημένο, είναι ο σολομός. Σε αυτό δεν είναι καμία σχέση Μοσάντο. Θα πούμε για τους σολομούς, γιατί ο σολομός χρησιμοποιείται για δίαιτα, για αυτούς που έχουν χοληστερίνη, τον τρώει πολλοί κόσμος και κυκλοφορεί ευρέως, τον βρίσκουμε παντού. Ο σολομός, το πρώτο γενετικά τροποποιημένο ψάρι που έρχεται στην αγορά. Μετά τα μεταλλαγμένα φυτά έρχονται στο τραπέζι των καταναλωτών τα μεταλλαγμένα ζώα και ψάρια.
Το πρώτο από αυτά παγκοσμίως είναι ο Σολωμός του Ατλαντικού, ο οποίος μόλις πήρε τη σχετική άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την Υπηρεσία των Τροφίμων και Φαρμάκων, η FDA. Μάλιστα, ο γενετικά τροποποιημένος Σολωμός δεν θα φέρει υποχρεωτικά σχετική σήμα στη συσκευασία του, οπότε δεν θα μπορούν να το ξεχωρίσουν και οι αγοραστές από τον κανονικό Σολωμό. Η FDA έδωσε την έγκριση στο πρώτο γενετικά τροποποιημένο ζώο για ανθρώπινη κατανάλωση με το σκεπτικό ότι είναι ασφαλές για να το φάνε οι καταναλωτές, ενώ θεωρεί περιττή την υποχρεωτική σήμανση επειδή ο μεταλλαγμένος Σολωμός έχει ίδια θρεπτική αξία με το φυσικό. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας που έκανε τη γενετική τροποποίηση στο Σολωμό, η Aqua Bondi Technologies της Μασαχουσέτης, είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση για έγκριση πριν από σχεδόν 20 χρόνια, σύμφωνα με το BBC, το πρακτορείο Reuters και τους Times της Νέας Υόρκης. Παρά την άδεια, οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις και άλλοι αντίπαλοι των μεταλλαγμένων επιμένουν πως οι καταναλωτές δεν θα έχουν όρεξη να φάνε μεταλλαγμένα ψάρια, τα οποία επιπλέον, όπως φοβούνται, μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για άλλα ψάρια αν δραπετεύσουν στις ανοιχτές θάλασσες. Η FDA δήλωσε ότι μετά από ενδελεχή μελέτη του θέματος και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, κατέληξε ότι ο Σολωμός με την εμπορική ονομασία Aqua Advanced Salmon πληρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και μπορεί να καταναλωθεί χωρίς φόβους. Όμως, ίσως για καλό και για κακό, η αρχή όρισε ότι η εκτροφή του μεταλλαγμένου Σολωμού θα γίνεται σε δεξαμενές στην ξηρά και όχι σε θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες και μάλιστα όχι στις ΗΠΑ, αλλά σε μόνο δύο εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες, στον Καναδά και στον Παναμά. Ως πρόσθετο μέτρο ασφάλειας, η FDA επέβαλε ο διαγωνιδιακός Σολωμός, που θα είναι μόνο θηλυκός, να είναι στήρος, ώστε να μην μπορεί να ζευγαρώσει με άλλα ψάρια στην απίθανη περίπτωση που ξεφύγει. Η γενετική τροποποίηση αφορά κυρίως δύο γονίδια, τα οποία επιτρέπουν στο Σολωμό να αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα, πράγμα που αποφέρει προφανή εξοικονόμηση δαπανών και άλλα οικονομικά ωφέλη για τους εκτροφείς. Ο Σολωμός φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη 18 μήνες αντί σε 3 έτη. Ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Aqua Bondi, Dr. Ron Stottis, δήλωσε ότι ο Σολωμός αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς φέρνει στους καταναλωτές υγιή και θρεπτική τροφή με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, χωρίς να βλάπτει τους ωκεανούς και τα άλλα θαλάσσια οικοσυστήματα. Πάνω από 80 γενετιστές και άλλοι επιστήμονες είχαν ζητήσει πέρσι με επιστολή τους από τον πρόεδρο να εγκρίνει το τροποποιημένο Σολωμό, επιχειρηματολογώντας ότι εκτός από το ότι είναι ασφαλής για την υγεία, θα αποτελέσει μια απάντηση στη μη βιώσιμη υπεραλίευση των ωκεανών. Είναι άγνωστο κατά πόσο τα καταστήματα θα θέλουν να πωλούν τον λόγο Σολωμό και κυρίως κατά πόσο οι καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να τον αγοράσουν. Παραμένει επίσης ασαφές πόσο χρόνο θα χρειαστεί έως ότου παραχθούν επαρκείς ποσότητες Σολωμού ώστε να διατεθεί στην αγορά μαζικά. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η διαδικασία θα πάρει μία διετία περίπου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήδη υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ αυτός ο Σολωμός. Από την άλλη, η έγκριση των ΗΠΑ αναμένεται να ενθαρρύνει άλλες εταιρείες βιοτεχνολογίας να προχωρήσουν σε ανάλογες τροποποιήσεις ζώων και ψαριών. Είναι άγνωστο εξάλλου πώς θα αντιδράσει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων αν της υποβληθεί έτοιμα για χορήγηση άδεια στον Αμερικανικό Σολωμό. Πώς θα αντιδράσει? Θα πούνε ένα μεγάλο ναι. Αυτή είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε δηλαδή ότι σιγά σιγά τα τροποποιημένα τρόφιμα άρχισαν να βρίσκονται στο τραπέζι μας και δεν γνωρίζουμε ότι αυτό που τρώμε είναι τροποποιημένο. Δεν ξέρουμε δηλαδή με ποιο τρόπο να φυλαχτούμε. Δυστυχώς ζούμε στη νέα τάξη πραγμάτων που αυτά όλα είναι επακόλουθα με αυτό που έχουν σκοπό και στόχο.
Ένας Αμερικάνος ακαδημαϊκός και στοχαστής, αλλάζουμε τώρα θέμα, ο στοχαστής Νόαμ Τσόμσκι ανέλησε 10 τεχνικές, δηλαδή πώς γίνεται η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι σας νίκησαν, λέει, τους ανθρώπους και θα σας νικάνε πάντα. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Τσόμσκι. Αυτός είναι κορυφαίος διανοητής και διαπιστώνει διεισδυτικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού και οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύως και του κέρδους. Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, μας λέει, η τεχνική της διασκέδασης συνιστάται στην στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομεριών. Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευρολογίας και της κυβερνητικής. Αναφέρει μάλιστα και μας λέει ότι κρατήστε από προσανατολισμένη την προσοχή του κοινού μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, εχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, ναι, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται, να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα. Η τεχνική της δημιουργίας των προβλημάτων και στη συνέχεια παροχή των λύσεων αυτών. Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης πρόβλημα, αντίδραση, λύση. Πρώτα δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια έκτακτη κατάσταση για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα, αφήστε, λέει, να κλιμακωθεί η αστική βία ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή ακόμη, δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων του και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών. Τεχνική, λέει, της υποβάθμισης. Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να εφαρμόσει σταδιακά καταφθήνουσα κλίμακα για μια διάρκεια 10 ετών. Με αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι ο γνωστός νεοφιλελευθερισμός, στις δεκαετίες του 80 και του 90. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, ευελιξία, μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί ευνηδίως και βία. Όμως δεν γίνονται ευνηδίως και βία, γίνονται σιγά σιγά, ώστε και εσύ σαν άτομο να πιστεύσεις ότι αυτό είναι το μέλλον μου, δεν μπορώ να αντιδράσω, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνω. Πολύ ωραίο τρόπο. Μας μιλάει για την στρατηγική της αναβολής, η γνωστή σαλαμοποίηση. Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάζετε ως οδυνηρή αλλά αναγκαία, αποσπώντας τη συνένεση του κοινού στο παρόν για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ' όλα, επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα. Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι όλα θα πάνε καλύτερα αύριο και ότι μπορεί εν τέλει να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν. Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να συνηθίσει την ιδέα της αλλαγής και να την αποδεχτεί μυρολατρικά όταν κριθεί ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της.
η τεχνική να απευθύνεται στο συναίσθημα, μάλλον παρά στη λογική. Η τεχνική να κρατάει το κοινό σε άγνοια και σε ανοησία, δηλαδή άκ θα γίνει, εικασίες κτλ. Η τεχνική να ενθαρρύνει το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα. Η τεχνική να αντικαθιστά την εξέγερση με την ενοχή, δηλαδή όλοι τα φάγαμε το γνωστό. Η τεχνική να γνωρίζει τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους. Κι όμως, για να καταρρεύσουν όλα αυτά, αρκεί μια στιγμή αφύπνισης. Αν υπάρξει έστω μια φευγαλαία στιγμή αφύπνισης, όλο το οικοδόμημα αυτό, λέει, καταστρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα. Και το κυριότερο, η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά. Γι' αυτό σας παρουσίασα, λέει, αυτές τις 10 τεχνικές. Μόλις τις παρατηρήσετε, λέει, ότι συμβαίνουν γύρω σας, μα γίνονται κάθε μέρα, τις βλέπουμε. Η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση, ας διαβάσει, λέει ο ίδιος, το σπήλαιο του Πλάτωνα και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος. Αγαπητέ μου, όπως είπαμε και το όνομά σου, Νόαμ Τσόμσκι, ακαδημαϊκέ, τα ζούμε εδώ στην Ελλάδα καθημερινά και γνωρίζουμε και από Πλάτωνα και έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος υπνοτισμός. Πότε θα αντιδράσει αυτός ο ελληνικός λαός? Πότε θα πει ναι, είμαστε Έλληνες και θέλουμε το δίκιο μας? Δεν ξέρω. Δεν ξεχνάμε ότι ακούμε από τον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων την εκπομπή Παράξενο με τον Θωμά Κάστια. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε ένα θέμα το οποίο όλοι πολύ λίγο το χρησιμοποιείτε σπίτι σας. Είναι τα περίφημα Windows 10. Το γνωρίζετε ότι η Microsoft σας παρακολουθεί με την άδειά σας? Από το Inside Program της Microsoft μπορεί να έχετε όλες τις τελευταίες preview εκδόσεις του Windows αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες και να τις τοποθετήσετε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας. Είτε είναι φορητή, είτε είναι ακίνητη. Σαν αντάλλαγμα, θέλουμε να γνωρίζουμε τι σκέπτεστε. Θα έχετε μία εφαρμογή πολύ εύκολη στη χρήση για να μας μεταβιβάσετε τη γνώμη σας, η οποία θα μας βοηθήσει και θα μας καθοδηγήσει. Πόσοι από εσάς διάβασαν τους όρους παροχής υπηρεσιών και τη δημοσίευση για την προστασία προσωπικών δεδομένων πριν κατεβάσετε την έκδοση preview των Windows 10? Υποθέτω ότι κανένας από εσάς, γιατί οι περισσότεροι χρήστες έχουν τη συνήθεια να κάνουν απλά κλικ στο συμφωνώ. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς συμφωνήσατε. Άδεια για χρήση Keylogger. Εάν δεν το διαβάσατε στην πολιτική απορρίτου της Microsoft, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία παρακολουθεί κάθε σας κίνηση στην τελευταία έκδοση των Windows 10 Technical Preview. Η Microsoft κάνει χρήση Keylogger για να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών. Εάν ανοίξετε ένα αρχείο, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να ανοίξετε το αρχείο και πόσο καιρό θα το χρησιμοποιείτε. Σκοπός μας, λένε, είναι η βελτίωση των επιδόσεων. Αν πληκτρολογήσετε κείμενο, θα μπορούμε να συλλέγουμε τους δακτυλογραφημένους χαρακτήρες για τη βελτίωση του autocomplete και του ορθογραφικού ελέγχου, αναφέρει η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ουσιαστικά, με την αποδοχή της πολιτικής των Windows 10, επιτρέπεται στην Microsoft να ελέγχει τα αρχεία σας και να έχει πρόσβαση σε αυτά που πληκτρολογείτε.
Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η Microsoft αναφέρει ότι μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα στοιχεία. Η εταιρεία θα παρακολουθεί τις εφαρμογές σας για να δει τη συμβατότητα και θα συλλέγει πληροφορίες από τη φωνή σας, από το μικρόφωνο. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επεξεργασίας της ομιλίας. Σύμφωνα με τη Microsoft όλα αυτά. Όταν θέλετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα, η Microsoft θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις συσκευές, τις εφαρμογές και τα δίκτυά σας, τη χρήση των εν λόγω συσκευών, εφαρμογών και δικτύων. Συνεχίζει η πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις περιήγησης σας, το ιστορικό αναζητήσεων, τα δεδομένα κλήσεων και SMS, τη διαμόρφωση της συσκευής και δεδομένων του αισθητήρα, αλλά και τη χρήση της εφαρμογής. Διαβάστε λοιπόν τους όρους χρήσης του νέου λειτουργικού σας, τον Windows 10. Αυτά όλα θα τα βρείτε εκεί γραμμένα, λίγοι τα διαβάζουν. Βρήκα και αυτό το ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο το είδα, αλλά καθώς δεν έχω PC, ανήκω στο άλλο group των θυμάτων παρακολούθησης Apple και δεν μπορώ να ελέγξω την εγκυρότητά του να το αφήνω στην κρίση σας. Κάθε ευρώ που δίνουμε στη Microsoft κάνει ακόμα πιο πλούσιο τον Bill Gates, μόνο αυτό να σκέφτεστε. Και πλουσιότερο άντρα στον κόσμο, τον φιλάνθρωπο, που αγαπάει τόσο πολύ το ανθρώπινο γένος που θέλει να το μειώσει σε αριθμό. Για το καλό μας. Όλα αυτά για το καλό μας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται με τη Microsoft. Πάμε σε άλλο θέμα. Οι Γερμανοί επιστήμονες στη ναζιστική Γερμανία κατήχαν τη γνώση της αρχαίας Ελλάδας. Ανενέρμπε, που στα γερμανικά μεταφράζεται κληρονομιά. Οι Γερμανοί επιστήμονες είχαν ανακαλύψει αυτά που είναι άγνωστα ακόμη και σήμερα και τα αποκαλούν θεωρίες. Και αυτοί μιλάνε ως ειδικοί και λένε συνέχεια για την επιστημονική κοινότητα και επιστημονικά στοιχεία, τα οποία ελέγχουν οι ίδιοι, οι σημερινοί δηλαδή, επιστήμονες. Μιλάνε όλοι για αρχαίους φιλοσόφους και διαβάζουν τόμους βιβλίων χωρίς να πάρουν τίποτα από αυτά, ούτε να καταλάβουν. Τα περισσότερα είναι λογοκριμένα, το γνωρίζετε, και περιέχουν μια σημαντική πληροφορία κάθε 20 σελίδες. Αυτό που θέλει να πει σε μια παράγραφο το λέει σε 5 σελίδες. Εις γνώσεις του ή άθελά του. Ένα καλό κόλπο να δεις αν κάποιος ακολουθεί αυτή τη γραμμή είναι να δεις τι λένε οι Γερμανοί παλαιότερα, τι γράφανε, τα οποία έχουν εξαφανιστεί τα βιβλία τους. Δεν είμαι υπέρ των ναζιστών, αλλά υπέρ της αλήθειας. Και όταν υπάρχει αλήθεια και από όποια πλευρά κι αν είναι, πρέπει να τη λέμε. Και πράγματι λένε ότι είναι το γνωστό ύφος ότι εξαφάνισαν τα βιβλία των εθνικοσυριαλιστών της Γερμανίας, ξαφάνισαν τα πάντα και από το έγινες εξής θα διαβάζετε μόνο τα δικά μας, αυτά εδώ που βγαίνουν, ας πούμε, τα έγκυρα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι σκοταδισμός. Ο άνθρωπος δεν διαβάζει από όλες τις πλευρές τα βιβλία για να μπορεί να καταλήξει εκεί που πραγματικά υπάρχει αλήθεια. Καταρχήν οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν ήταν φιλόσοφοι, μας λένε οι Γερμανοί, με την έννοια που νομίζουν. Απλά είχαν τη γνώση που την έσβησαν με τα χρόνια όλοι αυτοί οι διαστρεβλωτές των πάντων και κήρυκες του ψεύδους. Το πιο τραγικό, τέτοια άτομα γράφουν και τα σχολικά βιβλία, ώσπου μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια όλοι αυτοί οι κήρυκες του ψεύδους και σκοταδιστές ξυλώθηκαν από παντού και έγινε πραγματική έρευνα για όλα αυτά που έχουν αποκρύψει και που αποκαλούν μύθους και θεωρίες συνωμοσίας, όπως τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος, της βιολογίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας κλπ. Κλπ. Η θεωρία της κύλης γης. Αυτό μας το αναφέρουν οι Γερμανοί. Προτείνει ότι ο πλανήτης Γη είναι είτε εξ ολοκλήρου κύλος ή περιέχει ένα σημαντικό ποσοστό κενού εσωτερικού χώρου. Αυτό δεν είναι μια νέα θεωρία. Η ύπαρξη του έχει προταθεί σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.
Οι βουδιστές πίστευαν ότι το εσωτερικό της γης δημιουργήθηκε από μια φυλή ανθρώπων, τους οποίους ονόμαζαν υπερανθρώπους. Φέρεται ότι ανέβαιναν στην επιφάνεια μέσω τούνελ που οδηγούσαν στο εσωτερικό της γης για να επιβλέπουν τι συνέβαινε στην επιφάνεια. Οι βουδιστές είχαν προφανώς ιερείς, τους λάμα δηλαδή, για να φρουρούν τις εισόδους στην εσωτερική γη, στο Θιβέτ. Ένα έγγραφο που ήρθε στο φως είναι μια ρωσική έκθεση σχετικά με μια αποστολή του 1925 στη Λάσα, στο Θιβέτ. Συνετάχθη το 1939 και υπογράφεται από τον Ντεκανοζόν Ζόβ. Μερικά από τα θέματα που αναφέρεται μέσα περιλαμβάνουν αρχαία όπλα, υπόγειες πόλεις του Θιβέτ και την Ανταρκτική, πολικές μετατοπίσεις, λευκή σκόνη χρυσού και για τις εφαρμογές της και την επεξεργασία της, για την παράταση της ζωής και την κατασκευή μεγαλυθικών κατασκευών. Αξίζει να πούμε το εξής, ότι το έγγραφο αναφέρεται επίσης σε αρχαίους πολιτισμούς και τον αναπόφευκτο θάνατό τους ως αποτέλεσμα μιας κυκλικής εισβολής ενός άλλου πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα κάθε 3.600 χρόνια, η οποία προκαλεί τσουνάμι σε ύψος βουνού. Τέλος, το υπόμνημα είναι πολύτιμο από την άποψη ότι ρίχνει λίγο φως στο γιατί το ναζιστικό Ινστιτούτο Άλερμπεργκ ενδιαφερόταν τόσο πολύ για το Θιβέτ και γιατί η γνώση του Θιβέτ περί αρχαίων τεχνολογιών ενδιαφέρει και την Σοβιετική Ένωση. Παρήχε επίσης κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με αρχαίους πολιτισμούς και τους λόγους πίσω από την καταστροφή τους. Ειδικότερα συζητήθηκε ένα ισχυρό αρχαίο όπλο που ονομάζεται Βάρτζα, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τις μεγαλυθικές κατασκευές. Το εν λόγω έγγραφο ονομάστηκε έκθεση Μπλάικουμίν, καθώς περιγράφει λεπτομερώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής της αποστολής, Γιάκοβ Μπλάκμιν. Ωστόσο, αυτό έγινε με βάση τα ευρήματα περισσότερο του Μπλάκμιν παρά τον Μπλάκμιν τον ίδιο. Ο Μπλάκμιν εκτελέστηκε το 1929, υποτίθεται για την αποκάλυψη των πληροφοριών που είχε συγκεντρώσει στο Θιβέτ στους Γερμανούς. Κατά συνέπεια, οι Γερμανοί πήραν το προβάδισμα στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε αρχαία γνώση του Θιβέτ. Ο Σάλεβελ, ο οποίος ταξίδευσε στη Γερμανία το 1938 για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα, έγραψε μία έκθεση σχετικά με τα ευρήματά του στις 10 Ιανουαρίου του 1939. Ανέφερε ότι οι Γερμανοί, σε αντίθεση με τις Σοβιετικές αρχές, είχαν λάβει την έκθεση Μπλάκμιν πολύ σοβαρά και η δική τους εκστρατεία στο Θιβέτ παρήγαγε ένα πλούτο γνώσεων που εφαρμόστηκαν άμεσα στον τομέα της επιστήμης, της βιομηχανίας και πάνω απ' όλα στη στρατιωτική ανάπτυξη. Πράγματι, οι Γερμανοί είχαν προχωρήσει γρήγορα στην πυρηνική φυσική για να αναπτύξουν ένα όπλο ικανό να καταστρέψει ολόκληρες πόλεις σε δευτερόλεπτα. Επίσης, επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τη δομή του πλανήτη μας, τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, την Hollow Earth, δηλαδή την κύλη γη, με ένα εσωτερικό ήλιο, για τα οποία οι Γερμανοί εικάζονται ότι έμαθαν στο Θιβέτ. Επιπλέον, ο ίδιος μιλά για τις γερμανικές αποστολές στην Queen Mount Land, δηλαδή στη γη της Βασίλισσας Mount, στην Ανταρκτική, και την εγκατάστασή του σε μια βάση στην περιοχή του Σάουμπελαντ. Προφανώς για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Αγκάρτα, όλα αυτά γίναν. Αναφέρεται επίσης οι συνθήκες της πνευματικής γνώσης που είναι απαραίτητες για την είσοδο στο εσωτερικό της γης. Τέλος, η έκθεση ασχολείται με άλλα θέματα που απασχόλησαν την ναζιστική Γερμανία εκείνη τη χρονική περίοδο, όπως η φυλετική υγεία, η καταγωγή της άριας φυλής, οι φυλετικές διαφορές, την ικανότητα να χρησιμοποιούν την ανθρώπινη οσμή για να εντοπίσουν τα αντίστοιχα ανθρώπινα όντα από μία απόσταση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούσαν την ανθρώπινη οσμή για να εντοπίσουν τα αντίστοιχα ανθρώπινα όντα από μία απόσταση. Περίεργα πράγματα. Οι Γερμανοί εμπειρογνώμονες είχαν προχωρήσει στον τομέα της μελέτης των κρυμμένων δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος, καθώς και στον χώρο της λεγόμενης φυλετικής υγιεινής, που είχαν και οι αρχαίες Σπαρτιάτες, της βιολογίας και της φυλετικής μηχανικής. Σύμφωνα με τον Γκούτερ, στο Θιβέτ, οι Γερμανοί επιστήμονες και ερευνητές ήταν σε θέση
να πάρουν απαντήσεις στην πλειοψηφία των ερωτήσεών στους τομείς της έρευνάς τους που σχετίζονταν με την προέλευση της Άριας Φυλής και την ιστορία του σύμπαντος. Απέκτησαν πληροφορίες άμεσα εφαρμόσιμες στη βιομηχανία και την επιστήμη και στην κατασκευή αεροσκαφών του Ράιχ. Το θέμα αφορά μια προηγουμένης άγνωσης τεχνολογίας των αρχαίων πολιτισμών, οι οποίες το 2000 π.Χ. για παράδειγμα στις κατασκευές χρησιμοποιούσαν τεχνολογία να τέμνουν τους βράχους και να τους μεταφέρουν στον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό το θέμα μάλιστα έχει υποθεί και πώς κτίστηκαν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο. Δηλαδή ότι οι βράχοι είναι τόσο καλά τοποθετημένοι ώστε με ποιο τρόπο τους μετέφεραν και τους τοποθετούσαν για να δημιουργήσουν τις πυραμίδες. Προφανώς χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία. Ο Γκούντερ είπε ότι καταρχήν η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει επαρκή αντίληψη για τη δομή της γης. Η διαθέσιμη γνώση είναι αντιφατική και ανεπαρκής, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους Γερμανούς επιστήμονες και ερευνητές, η γη είναι κούφια στο εσωτερικό. Η έννοια της έκφρασης «σφαίρα της γης» πρέπει να γίνει κατανοητή κυριολεκτικά, καθώς στο εσωτερικό της γης μπορεί κανείς να βρει τα ίδια βουνά, υπήρους, ποτάμια και λίμνες με πιο ήπιο κλίμα και συνθήκες για την ανθρώπινη ζωή. Οι επιστήμονες οι Γερμανοί τότε ήταν ενεργά μέλη των SS και μέρος ενός ειδικού γραφείου που ονομάζανε Ανενέρμπε, όπως είπαμε, που στα γερμανικά μεταφράζεται κληρονομιά. Όχι με την έννοια της κληρονομικότητας, αλλά ως κληρονομιά των αρχαίων πολιτισμών. Παρεπιπτόντως και τα σύμβολα των SS είναι οι κεραυνοί του Δία. Σύμφωνα με τους Γερμανούς επιστήμονες, στο εσωτερικό της γης υπάρχει, λέει, ένας εσωτερικός ήλιος που περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τον άξονά της, ενώ η γη περιστρέφεται αριστερόστροφα, όπως γνωρίζουμε. Το αποτέλεσμα είναι κάτι παρόμοιο με ένα ρότορα και στάτη που περιστρέφονται αντίθετα σε σχέση το ένα με το άλλο για να παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η σύγχρονη επιστήμη έχει μια πολύ πενιχρά και ασφαλμένη κατανόηση της φύσης του ηλεκτρομαγνητισμού της γης. Ο Ιστάιν, λένε, ότι δήθεν είχε ανακαλύψει ένα κλεμμένο λόγο της θέσης που είχε. Δημιούργησε ένα μοντέλο αυθαίρετου τεχνητού σύμπαντος, το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με το φυσικό τρισδιάστατο σύμπαν της γερμανικής φυσικής. Στη Γερμανία του 1933, ο Γερμανός Λέοναρντ έγραψε στο πιο σημαντικό παράδειγμα της επικίνδυνης επιρροής για τη μελέτη της φύσης είναι ο Αϊνστάιν. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν είχε επίσημα απαγορευτεί τότε. Δηλαδή, γι' αυτό είπα, όπως είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να ερευνούμε τα πάντα. Δηλαδή, λέμε ότι ήτανε σφαγείς, ήτανε οι ναζιστές, ήτανε ανθρωπόμορφα κτίνη, όπως το ονομάζουν. Αλλά είχαν βγάλει πάρα πολλά βιβλία. Είχαν εξυγχρονίσει πάρα πολύ την επιστήμη εκεί την εποχή. Αυτά γιατί δεν κυκλοφορούν ευρέως στο κοινό, δηλαδή οι αντιλήψεις τους, και ψάχνουμε το σταγονόμετρο να βρούμε κάποιο βιβλίο, αν που ήταν κρυμμένο και πού και πού, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε κάτι. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πρέπει να διαβάζουμε τα πάντα για να μπορούμε να έχουμε γνώσεις από παντού, να διαμορφώσουμε τη δικιά μας γνώση. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο τελευταίο μας θέμα της εκπομπής. Παράξενο. Φραγκενστάιν. Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από το μύθο. Τον Ιανουάριο του 1818 εκδόθηκε στην Αγγλία ένα βιβλίο με τον τίτλο Φραγκενστάιν ή ο σύγχρονος Προμηθέας, δίχως το όνομα του συγγραφέα, το οποίο περιέγραφε τα πειράματα ενός νεαρού επιστήμονα στην προσπάθεια να δώσει ζωή σε ένα νεκρό. Ένα γοτθικό μυθιστόρημα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στο αναγνωστικό κοινό και πρόσφερε κύματα τρόμου και φρίκης. Λίγα χρόνια αργότερα επανεκδόθηκε, αλλά αυτή τη φορά με το όνομα της συγγραφέως του, της Μέρις Σέλεϊ, η οποία έγραψε στον πρόλογο ότι η ιδέα της ήρθε σε όνειρο που είδα όντως ξύπνια. Από τότε το τέρας του Φραγκενστάιν, το πλάσμα, έγινε η
αρχιετυπική μορφή όλων των δημιουργημάτων του ανθρώπου κατά την προσπάθεια να νικήσει το θάνατο, αλλά και να φτάσει στο επίπεδο του Θεού. Η ίδια η Σέλεϊ έγραψε για το έργο της: «Η εφευρετικότητα δεν σημαίνει να δημιουργείς από το κενό, αλλά από το χάος, δηλαδή να υπάρχουν τα υλικά σκοτεινά και άμορφα και να μπορείς να τους δώσεις μορφή». Ήδη μια δεκαετία πριν την συγγραφή του βιβλίου είχαν γίνει γνωστά τα πειράματα του Λουίτζι Γκαλβάνι, ο οποίος με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού κινούσε τα μέλη νεκρών βατράχων. Από την εποχή που δημοσίευσε τα αποτελέσματα των πειραμάτων του, μια φρενίτιδα κατέκλυσε την Ευρώπη με ανθρώπους που κινούσαν τα νεκρά μέλη διάφορων ζώων. Παντού, σε κάθε πανεπιστήμιο, εργαστήριο, ακόμα και σε θέατρα, νεκρά ζώα χόρευαν, σύμφωνα με τις ηλεκτρικές εντολές που έδιναν διάφοροι επιστήμονες. Αυτή η ανακάλυψη, ότι δηλαδή με τον ηλεκτρισμό δίνουμε ζωή στο νερό, και το παράλυτο έκανε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι βρήκαν την πηγή της ζωής. Επιστήμονες, αλχημιστές, αποκρυφιστές δόθηκαν στον αγώνα να το επιτύχουν και δεν άργησαν να περάσουν από τα ζώα στους ανθρώπους. Σκοτεινές φρικιαστικές ιστορίες απλώθηκαν πάνω από την Ευρώπη για μυστικά πειράματα και τρομακτικά αποτελέσματα. Ο φόβος μεταφέρθηκε παντού, ειδικά όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι αληθινές ιστορίες ότι κάποιοι δεν πειραματίζονταν μονάχα με τα σώματα των νεκρών εγκληματιών, αλλά ξέθαβαν πτώματα από τάφους. Οι βραδιές των Ευρωπαίων πλημμύρισαν με αγωνία. Ο ίδιος ο ανιψιός του Γκαβάλτη, ο Τζιοβάνι Αλτίτη, παρουσίαζε τα πειράματά του σε σώματα νεκρών εγκληματιών μέσα σε θέατρα, σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Εκατοντάδες επιστήμονες στο ρόλο του Φραγκενστάιν πειραματίστηκαν με τον ηλεκτρισμό στην προσπάθεια να δώσουν ζωή ή να αναστήσουν τους νεκρούς, πολλοί από τους οποίους ξεπέρασαν τα όρια και κατηγορήθηκαν από την Εκκλησία για μάγοι, προκαλώντας νέο κύμα τρόμου στους αδαείς Ευρωπαίους. Ο μυθιστορηματικός χαρακτήρας του νεαρού Φραγκενστάιν βασίστηκε σε όλα αυτά τα γεγονότα και τις ψιθυριστές ιστορίες. Ωστόσο, εκεί όπου πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στα αποτελέσματα. Αν και τα πειράματα με τον ηλεκτρισμό είχαν αρχίσει νωρίτερα από την εμφάνιση του βιβλίου, η κυκλοφορία του έδωσε περισσότερο όθηση στους επιστήμονες να ασχοληθούν και να φέρουν αποτελέσματα. Η σύγχρονη ιατρική συνεχίζει να χρησιμοποιεί σαν μέσο θεραπείας την τεχνική του γαλβανισμού σε παράλυτα μέλη ασθενών, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το μυθιστόρημα ήταν προφητικό, μιας και οι επιστήμονες καταφέρουν να επαναφέρουν στη ζωή άτομα που πεθαίνουν μέσω της τεχνικής της απεινίδωσης. Η Σέλεϊ, ωστόσο, φάνηκε προφητική και σε έναν ακόμη τομέα της σύγχρονης ιατρικής. Ο Φραγκενστάιν στο βιβλίο δεν προσπαθεί να αναστήσει τους νεκρούς, αλλά να δώσει ζωή σε ένα πλάσμα που είναι φτιαγμένο από μέλη και όργανα διαφόρων ανθρώπων. Κάτι που εκείνη την εποχή φάνταζε εξωπραγματικό και διαβολικό. Ενώ σήμερα η μεταμοσχεύση οργάνων είναι μια καθημερινότητα που δεν μας εκπλήσει. Οι σκοτεινές αλήθειες όμως του μυθιστορήματος, δώστε βάση εδώ, δεν σταματάνε στον τομέα της ιατρικής. Έχουν και μια άλλη οδό, η οποία γίνεται κατανοητή στον αναζητητή όταν τη συνδέσει με τον τίτλο Φραγκενστάιν ή σύγχρονος Προμηθέας. Όλοι γνωρίζουμε από τη μυθολογία ότι ο Προμηθέας ήταν ο Τιτάνας που έσωσε τους ανθρώπους δίνοντάς τους τη φωτιά. Η μορφή του Προμηθέα με την εμφάνιση του μυστικισμού και των μυστικών εταιριών έγινε το πρότυπο της σωτηρίας αλλά και της εξέλιξης του ανθρώπου. Μιας εξέλιξης που την εποχή της Σέλεϊ εμποδιζόταν από την επέμβαση της Εκκλησίας και των βασιλικών πολιτευμάτων. Τα δύο κακά που θέλησαν να αλλάξουν πολλές από τις μυστικές εταιρείες που δρούσαν κρυφά εκείνη την περίοδο. Μία από τις γνωστότερες και από τις πιο μυστηριώδεις εταιρείες ήταν το τάγμα των Ιλουμινάτι. Οι Ιλουμινάτι ιδρύθηκαν στο Ίγκολσταντ της Βαυαρίας την 1η Μαΐου του 1776 στην πόλη, δηλαδή όπου ο μυθιστοριογράφος
εδώ, επιστήμονας Φράγκενστάιν, ξεκινάει τα πειράματά του. Ο ιδρυτής των Ιλουμινάτι ήταν ο Άνταμ Βάιχασπάουτ, με το όνομα του οποίου Αδάμ ονομάζει η Σέλεη, το πλάσμα που δημιουργεί ο Φραγκενστάιν, δηλαδή, ο σύγχρονος Προμηθέας. Οι Ιλουμινάτι και ο ιδρυτής τους είχαν σκοπό την αλλαγή της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη, τον περιορισμό της δύναμης εκκλησίας και των βασιλέων, κάτι που επιτεύχθη σταδιακά και ο κόσμος πήρε τη σημερινή του μορφή. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει? Δηλαδή, μέσα από το βιβλίο αυτό, άλλα ήθελε να δείξει η Σέλεη. Ωστόσο, οι αλήθειες και τα μυστικά που κρύβει το συγκεκριμένο γοτθικό μυθιστόρημα είναι μπορεί και περισσότερα που δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Απλώς και αυτά με πολύ δυσκολία μπορούμε και τα αναγνωρίζουμε. Κλείνοντας με αυτή την ιστορία του Φραγκενστάιν, κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε την διακοπή Παράξενο με τον Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα. Ωστότε, να είστε καλά. Γεια σας.